Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε στο στάδιο των άσπρων σπιτιών ανάμεσα σε Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερα και Ελοπιακό για την 18η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της ΕΨΒΙΟΤΙΑΣ. Πάνω σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο και υποδυνατό αέρα, η ομάδα της Ελοπίας απείλησε μόλις το πρώτο λεπτό, αλλά το σουτ του Σπανού δεν ήταν δυνατό και ο Λατολάρη μπλόκαρε εύκολα. Στο 7 ο Μπακούρος βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Ελοπιακού, έκανε το γύρισμα, μπλόκαρε ο Κουτρούμπας. Στο 22 οι φιλοξενούμενοι έφεγαν στην αντεπίθεση, ο Σπανός με αυτόν τον τρόπο έβγαλε την μπάλα στην πλάτη των αμυντικών, ο Τζόρνταν προχώρησε, μπήκε στην περιοχή, βγήκε στο τέτα τέτ με τον Λατολάρη, παρά την πίεση του Τσόνι πλάσαρε σωστά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Στο 25 ο Ελοπιακός έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Ο Κουτρούμπας στο ελεύθερο, ο Τσόνις προσπάθησε να διώξει, ο Λάμπρο αμέσως την πάσα στην πλάτη της άμυνας της Ένωσης, στον Σπανό, αυτός προχώρησε, μπήκε στην περιοχή, στο τέτα τέτ με τον Λατολάρη πλάσαρε σωστά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και προβάδισμα 2 γκολ για το συγκρότημα του Σωτήρη Παπαναστασίου. Στο 28 φάουλ για τους φιλοξενούμενους αρκετά μέτρα από την περιοχή, ο Τσέλος με δυνατό σουτ, ο Λατολάρη μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο 40 η φάση που συζητήθηκε περισσότερο στο μάτς, ο Παπαλίτσας εκτέλεσε με γέμισμα το φάουλ που είχε κερδίσει η Ένωση, η μπάλα μέσα στην περιοχή του Ελοπιακού, ο Λάμπρος Βασιλείου πέφτοντας στο σουτ, η μπάλα στο δεξί χέρι του Σκουρτανιώτη, ο οποίος γυρίζει και προσπαθεί να το μαζέψει, οι γηπεδούχοι έπεσαν πάνω στον διαιτητή της συνάντησης Στέφανο Ξηρογιάννη, ζητώντας να δείξει πέναλτι. Ξανά η φάση, το γέμισμα από τον Παπαλίτσα, το σουτ από τον Λάμπρο Βασιλείου, η μπάλα φαίνεται ότι βρίσκει στο δεξί χέρι του Σκουρτανιώτη, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει και το μαζεύει και στη συνέχεια βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων τόσο προς τον κύριο Ξηρογιάννη όσο και προς τον δεύτερο βοηθό Δημήτρη Σιωνά για πέναλτι. Ο κύριος Ξηρογιάννης έδειξε ότι έχει εικόνα της φάσης, ότι ο Σκουρτανιώτης έχει μαζέψει το χέρι του και έτσι έδωσε κόρνερ. Στο 42 ο Λάμπρου έκανε την κάθετη πάσα στον Ρουπάκα, αυτός μπήκε στην περιοχή, γύρισε το σώμα του, έκανε το πλασέ πάνω στον Λατολάρη. Στο 44 το 0-3 για τον Ελοπιακό, ο Σεχάι τη σέντρα, ο Λατολάρη δεν κατάφερε να απομακρύνει, ο Ρεσβάνη την πάσα, ο Τζόρνταν το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι, στο σώμα του Λατολάρη και στα δίχτυα, δεύτερο γκολ για τον Τζόρνταν, τρίτο για τον Ελοπιακό που φάνηκε ότι καθάρισε το μάτς. Οι γηπεδούχοι μην έχοντας να χάσουν τίποτα μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και με το ξεκίνημα βγήκαν στην επίθεση, ο Λάμπρος Βασιλείου τη σέντρα σουτ μπλόκαρε ο Κουτρούμπας. Στο 48 ο Μιχάλης Λεοντίου έπιασε το δυνατό σουτ, ο Κουτρούμπας έπεσε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 65 ο Δήμου γύρισε την μπάλα πίσω, ο Ευθυμίου φάνηκε να ελέγχει την πορεία της, δεν υπολόγισε όμως τον κακό αγωνιστικό χώρο, δεν έκανε καλή πάσα στον Κουτρούμπα, ο Μπακούρος, ο οποίος είχε ακολουθήσει την φάση, επωφελήθηκε, πρόλαβε, έκανε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μείωσε σε 1-3 και νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Στο 78 στην επίθεση ο Ελοπιακός, ο Τζόρνταν το γύρισμα, ο Ρεσβάνη στο τακουνάκι, ο Γιώργος Λεοντίου έστειλε την μπάλα στον Σκουρτανιώτη, το σουτ που έκανε αυτός όμως ήταν άστοχο. Στο 80 οι γηπεδούχοι βγήκαν γρήγορα στην επίθεση, ο Γιώργος Βασιλείου έδωσε στον Μιχάλη Λεοντίου, αυτός έκανε αμέσως το γέμισμα, η μπάλα από την άλλη πλευρά, στον Μπούσερα, αυτός έκανε το δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 2-3, η Ένωση επέστρεψε για τα καλά και το μάτς πήρε φωτιά. Ένα λεπτό αργότερα στην επίθεση ο Ελοπιακός, η μπάλα πήγε στον Ρουπάκα, το σουτ που έκανε ήταν άστοχο. Στο 83 ο Παπαλίτσας εκτέλεσε με γέμισμα το φάουλ που είχαν κερδίσει οι γηπεδούχοι, η μπάλα στην περιοχή του Ελοπιακού, το γυριστό από τον Τσόνι, μπλόκαρε ο Κουτρούμπας, μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων όλοι οι παίχτες στην περιοχή του Κουτρούμπα, ο Λάμπρος Βασιλείου πέφτοντας το σουτ, η μπάλα πέρασε out, στην τελευταία φάση του μάτς, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερα Ελοπιακός 2-3, 17η νίκη του Ελοπιακού σε 17 παιχνίδια. Ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Ένα πρώτο ημίχρονο που ήμασταν καλοί. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε γιατί δεν μπορούσε να παίξει και πολύ ποδόσφαιρο. Χτυπήσαμε λίγο στην πλάτη της αντίπαλης ομάδας. Βάλαμε 3 γκολ. Είπαμε και στο ημίχρονο να το διαχειριστούμε. Δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κάποια λάθη. Ο αντίπαλος και εκείνος παίζει. Μπήκε πάλι στον αγώνα και μπορούσαν να συμβούν όλα τα πράγματα. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορούσε να έρθει. Είτε εμείς μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ, είτε ο αντίπαλος να ισοφαρίσει και να γίνει. Εντάξει, είναι οι δυσκολίες. Σίγουρα ξέραμε ότι παίζουμε μια παραδοσιακά πολύ καλή ομάδα, που χρόνια έχει ένα πολύ καλό επίπεδο. Ξέραμε τις δυσκολίες. Ήρθαμε. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Πήραμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε. Όταν το σκορ ήταν 0-2, υπάρχει μια φάση στην περιοχή σας με χέρι που ζητάει η γηπεδούχος ομάδα. Έχετε άποψη? Δεν έχω άποψη, δεν το έχω δει, αλλά όσοι μου έχουν πει ήταν πέναλτι. Οπότε ήταν πέναλτι. Θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι από την πέρα. Ίσως να ήταν και καλύτερα για εμάς. Θα ήταν ένα καμπανάκι να μας ξυπνήσει και να
μην πάμε σε άλλες καταστάσεις αυτό το 3-0 την ασφάλεια που σου δίνει και να έχουμε ενεργοποιηθεί. Όμως σίγουρα μπορούσε να μπει το 2-1 και να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Όλα μπορούν. Αν όντως είναι πέναλτι, γιατί δεν το έχω δει, από ό,τι μου έχουν πει, βρίσκει μπάλα στο χέρι, μπορεί να ήταν λάθος του διαιτητή. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί, παρόλο το 0-3 που ήταν βαρύ. Παρ' όλα αυτά, με μια πολύ καλή ομάδα, με μια δύσκολη ομάδα, αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο που δεν είχαμε καθόλου ψυχολογία, λογικά, μια ομάδα να αντιδράσει και πιέσαμε τον Ελοπιακό μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε και να είχαμε ισοφαρίσει, αλλά το σοβαρό μας παράπονο είναι ένα πέναλτι που το είδαν όλοι εκτός από τους δύο. Το είδε όλο το γήπεδο. Που θα ήταν άλλο παιχνίδι. Μεγάλο μπράβο στα παιδιά για το κουράγιο και την αντίδραση που βγάλαν στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο μπράβο έχω να δώσω. Το γήπεδο είναι ανασταλτικό για τις δύο ομάδες. Σε όποιο γήπεδο και αν παίζουν. Αν είναι κακό το γήπεδο, επηρεάζει και τις δύο ομάδες. Όπως επηρεάζει τον Ολυμπιακό και εμάς. Και υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μας. Γιατί έχουμε και το κύπελο, έχουμε και έναν αυληθέν, έχουμε και τις δυσεμβόλυμες, έχουμε και τους τραυματισμούς. Είναι πολύ δύσκολο για αεραστεχνικό σωματείο να ανταπεξέλθει τόσα πολλά παιχνίδια Τετάρτες, γιατί είναι και εργαζόμενοι τα παιδιά, δεν είναι επαγγελματίες. Δεν μπορούν να φεύγουν από τις δουλειές τους. Και εμείς έχουμε συν τουλάχιστον δύο παιχνίδια, συν δύο Τετάρτες ακόμα. Συνολικά 5. Το λιγότερο. Τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε.